σήμερα αυτή τη συνάντηση, πολύ πολύ στοχευμένα και συγκεκριμένα, μόνο με ιδιοκτήτες καταστημάτων, εμπορικών ή άλλων, που βρίσκονται μέσα στον χώρο του κέντρου του Άσκους, που θα προτείνουμε να ενταχθεί στο πρόγραμμα που βλέπετε πίσω στο project. Σκοπό της συνάντησης είναι να συνεχίσουμε μια αρχική επιλογή που έχει ξεκινήσει με προσωπική επικοινωνία της Μαρτίνας Τρεβέση, η οποία στο περασμένο διάστημα ανέλαβε να ενημερώσει καταρχήν με το υλικό που ήταν πρώτα διαθέσιμο όλους τους επαγγελματίες σχετικά με το σύγχρονο πρόβλημα. Θα έχει η συζήτησή μας τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι θα είναι μια παρουσίαση που θα κάνουμε σχετικά με το τι είναι αυτό το πρόγραμμα και τι προσδοκάμε από αυτό. Το δεύτερο θα είναι μια αρχική παρουσίαση της δημόσιας επένδυσης, θα καταλάβετε παρακάτω, που προσδιοριζόμαστε να προτείνουμε να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα. Και τούτο θα είναι η ανταλλαγή παρατηρήσεων, ερωτήσεων και απόψεων με όλους σας. Το πρόγραμμα λοιπόν που συζητάμε έχει δημοσιευτεί ως πρόσκληση στις αρχές του Ιουνίου του 2018. Είναι ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, και λέγεται Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου. Γενικά, έχει σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε εμπορικές περιοχές. Με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Με απλά λόγια, έχει σκοπό να δημιουργήσει συνολική ταυτότητα σε εμπορικά κέντρα πόλεων και δήμων και να το καταφέρει αυτό μέσα από μια σειρά από παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί. Σκοπεύει το πρόγραμμα να δώσει τη δυνατότητα σε δήμους να χρηματοδοτηθούν μέχρι το ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ και σε επιμελητήρια εμπορικού συλλόγου μέχρι το ποσό 400.000 ευρώ για να καταφέρουν να χρηματοδοτηθούν και να κατασκευάσουν ο ΜΕΜ Δήμο δημόσια έργα που να στοχεύουν στου στόχου, να έχουν σχέσει να στοχεύουν στου στόχου και στο πρέπει του προγράμματο και αντίστοιχα το ίδιο και τα επιμελητήρια επιδοτώντα κατασκευέ σε κάθε ξεχωριστό επιχειρηματία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι υποβολέ ξεκίνησαν στι 29 Ιουνίου του 2018, έλεγαν μέσα στο Σεπτέμβριο του 2018, δόθηκε όμω παράταση υποβολή μέχρι τις 5 Νοέμβρη. Ο καθένας θα μπορούσε καταρχήν να φανταστεί ότι ο τίτλος Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου ή Open Malls, όπως κυκλοφορείται το πρόγραμμα, αφορά μόνο σε μεγάλες πόλεις, οι οποίες έχουν συγκροτημένα εμπορικά κέντρα σε συγκροτημένους εμπορικούς χώρους. Δεν είναι περί αυτολογία να πούμε ότι ήδη από τις αρχές του 2019, όταν έχει ξεκινήσει η υποδημοσίευση αυτού του προγράμματος, μαζί με άλλους Δήμους πήραμε την πρωτοβουλία και ζητήσαμε στο Υπουργείο να τροποποιηθεί αυτή η πρόσκληση, ώστε να μπορούν να ενταχθούν και εμπορικά κέντρα σαν αυτά που έχουμε εμείς εδώ στο Άσπρος ή αντίστοιχων Δήμων σε πιο μικρές και λιγότερο αστικές περιοχές. Το καταφέραμε αυτό. Ο Δήμος μας είναι επιλέξιμος και μπορεί να έχει πάρει πρόταση, να τηρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Οι προϋποθέσεις είναι αυτές που θα πλαισιοποιήσουμε τώρα. Εκτός από τα περιορισμικά χαρακτηριστικά του Δήμου, τα οποία τα καλύπτουμε, θα τα παρέχουμε στην καλύπτουμε, αυτή είναι η αλήθεια, θα πρέπει να υπάρχει μια δομημένη περιοχή του συνολικού μήκους 400 μέτρων, τουλάχιστον, κατελάχιστον, και το λέω γιατί αυτό αποτέλεσε δική μου συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τα οποία 200 μέτρα είναι εφιστάμενος ή προβλεπόμενος πεζόδρομος. Εν συντομία θα σας πω, γιατί δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε παρακάτω, ότι η μοναδική περιοχή που έχει τις προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος και μπορεί να αποτελέσει περιοχή εφαρμογής του, είναι το κέντρο του Άσπρου. Όχι μόνο γιατί έχει τα χαρακτηριστικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τους πεζοδρόμους και τους δρόμους που μπορούν να αποτελέσουν δρόμους σύνδεσης κυκλοφορίας, όχι μόνο γιατί περιλαμβάνει φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους, αλλά γιατί εδώ συγκεντρώνεται και όλο το εμπορικό δυναμικό του Δήμου και αυτός είναι ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης περιοχής.
Λοιπόν, στις προϋποθέσεις τις οποίες τηρούμε, αξίζει μόνο να πω ότι είδαμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν 200 μέτρα υφιστάμενος στο κατασκευασμένο πεζόδρομος. Κατά παράδειγμα, για παράδειγμα, μπορούσε να σας αναφέρω τον δρόμο που ξεκινάει από την Εθνική Τράπεζα και πηγαίνει προς το κύριο Ποτέ. Και όπως αυτός ο δρόμος συνεχίζεται μέσα στο κοινό χώρο των κοινών του Σπερτσιώτη, αυτή η προϋπόθεση υπάρχει. Το συνολικό μήκος των 400 μέτρων επίσης καλύπτεται κατ' ελάχιστον, γιατί υπάρχει πολύ πιο εκτεταμένος χώρος, θα δείτε παρακάτω και είναι η περιοχή που προτείνουμε. Το γεγονός που περιλαμβάνει χώρους και αυτό καλύπτεται. Πάμε λοιπόν στην κατηγορία 2. Το πρόγραμμα έχει το πνεύμα της συνυποβολής στο Υπουργείο για χρηματοδότηση φακέλου, τον οποίο υπογράφει ο Δήμος και ο Εμπορικός Σύλλογος της περιοχής. Δίνεται η δυνατότητα σε περιπτώσεις που ο Εμπορικός Σύλλογος δεν καλύπτει την ελάχιστη προϋπόθεση του να απασχολεί έστω και ένα άτομο για προσωπικό, να υποβάλει για λογαριασμό του μαζί με τον Δήμο υποφάτητο στο επιμελητήριο του οικείου νόμου. Επίσης, θα πρέπει πρώτον να συμμετέχουν τουλάχιστον το 70% των εργαζομένων εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή που θα προτείνουμε και επιπλέον το ελάχιστο 50 εμπορικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτό. Κινηθήκαμε λοιπόν πριν ακόμα την φέρνουμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κινηθήκαμε στην κατεύθυνση του να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε με τον Εμπορικό Σύλλογο. Η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο με την διευθυντή του Προεδριανού και Πρόεδρο ήταν άρεστη. Έχει ήδη γίνει μία στις αρχές του Προεδριού μία γενική παρουσίαση του προγράμματος, παρουσία και ανθρώπων του Υπουργείου και συμβούλων οι οποίοι τρέχουν αυτό το πρόγραμμα συμβουλευτικά για το Δήμο. Διαπιστώσαμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Επικοινωνήσαμε με το επιμελητήριο, ανταλλάξαμε αλληλογραφία. Κάναμε και κατευθείαν συνάντηση στο επιμελητήριο. Εκφράστηκε η πρόθεση του Υπουργείου να συνεργαστεί μαζί μας για να προχωρήσουμε την υποβολή του φακέλου. Και για όλους αυτούς τους λόγους, στο Δημοτικό Συμβούλιο φέραμε εισήγηση. Περιγράψαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το πνεύμα του προγράμματος και το χάρτη με τον οποίο προτείναμε να ολοκληρωθεί η υλοποίησή του. Λάβαμε την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου και την ακριβώς επόμενη μέρα ξεκίνησε η διαδικασία της ενημέρωσης των εμπορικών επιχειρήσεων. Έχετε αυτή η διαδικασία και κλείνει σήμερα με το συγκεκριμένο ραντεβού. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν θα ήταν δυνατόν και δεν ήταν επιλογή αυτή τη Δημοτική Αρχή να έχει συντάξει τον φάκελο και να έρθει να τον παρουσιάσει, διαδεδομώντας έτσι τη δυνατότητα συνεργασίας με τις εμπορικές επιχειρήσεις. Για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι αυτό κοστίζει. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε καμία πρόθεση και η ιεράρχηση των διαδικασιών που είχαμε σχεδιάσει ήταν πρώτα να εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, τη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Συλλόγου, όπως σας είπα, τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της περιοχής και τη συνολική των επιχειρήσεων και συνέχεια να προβούμε στις αναθέσεις για την εκπόνηση των περιπτώσεων που απαιτούνται και τη συγκρότηση του φακέλου, γιατί το ποσό που θα απαιτηθεί είναι πάνω από 20.000 ευρώ. Συνεχίζοντας την περιγραφή του προγράμματος, να ξεκαθαρίσουμε αυτό που είπα ίσως λιγάκι βιαστικά στην αρχή. Το 4 και το 5 δηλαδή, που φαίνεται στον πίνακα πίσω, ότι ο Δήμος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει ενέργειες στις κατηγορίες αναβάθμιση δημόσιου χώρου, δηλαδή σε αυτή την κατηγορία, σε αναβάθμιση του κοινού χώρου, να δαπανίσει το μάξιμο του προϋπολογισμού των 1,5 εκατομμύριων ευρώ. Αντίστοιχα, το επιμελητήριο θα πρέπει να υλοποιήσει ενέργειες στην κατηγορία, όπως φαίνεται εδώ, ανάπτυξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής και ίσως και στην προβολή και πρόθεση αυτής της εμπορικής περιοχής. Τι είναι αυτό? Οι 400.000 ευρώ κατά μάξιμο που αποτελεί την συμμετοχή, τη χρηματοδότηση του επιμελητηρίου για την χρηματοδότηση μέσω αυτού των επιχειρήσεων, θα πρέπει να κατανεμηθεί σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες παρέμβασης που πρέπει να φέρουν αναφέρονται. Σύμφωνα με το πνεύμα του προγράμματος που απαιτείται παρακάτω, αυτές είναι είτε η αντικατάσταση της όψης των καταστημάτων, η οποία θα χρηματοδοτείται λοιπόν από το ποσό των 300.000 ευρώ, μέσα από συγκεκριμένους κανόνες και τύπους που θα περιγράφονται στο φάκελο και σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν την ενιαία ταυτότητα αισθητική και εμπορική του χώρου. Δηλαδή,
Όχι ότι θα γράψουν όλες τις όψεις με τα συμπαθογένειες, όχι ότι θα φτιάξουν όλες τις όψεις με τα ίδια λογότυπα και τα ίδια σύμβολα, θα υπάρχει όμως τεκμηριωμένα προς το φάκελο, το πνεύμα των επεμβάσεων που θα κάνει ο καθένας. Αντίστοιχα, επεμβάσεις στην όψη, που επίσης χρηματοδοτούνται από το ιδιωτικό κομμάτι του φακέλου, είναι και μπορεί να είναι η κατασκευή θερμοπροσώψεων ή η κατασκευή στοιχείων στις όψεις των καταστημάτων που δημιουργούν αυτή μια προβολή, για παράδειγμα, σκία, στέγα, στα ή άλλα. Αυτά που βλέπετε πίσω είναι τα μέγιστα ποσά που ήδη τα είπα. Και εδώ φαίνονται οι δυνητικές ενέργειες και δαπάνες που μπορούν να προβεί ο καθένας από τους συμμεριζόμενους φορείς, ανά κατηγορία. Ας τα διαβάσω. Αυτό που αναγνωρίζεται, κατηγορία αναβάθμιση δημόσιου χώρου, είναι η αναβάθμιση κατασκευή πεζοδρόμων, υπαίθρων υπολογιστικών διαθυμικών εγκαταστάσεων, τελικών χαρών, χώρων ανάπαυση, ανάπτυξη κρατιών, περιβάλλοντο χώρου μνημείων, καταδαφίση παρεμπιπτειών, απολογιώσει εκτάσεων, αποκατάσταση ανάπτυξη μνημείων. Είναι γενικότερα άλλε δύο κλιματικέ επεμβάσει στον ανοιχτό χώρο, κατασκευή πυθιζόμενων κάτω απορριμμάτων ή άλλα συστήματα για την απορροή των ομπρίων κάτω για οργανικά απορρίμματα, η υπογειοποίηση καλωδίων, η παρεμβάση για την προστασιμότητα των οδών με παιδικέ ανάγκε, η αναβάθμιση και δημιουργία κονοστάθμιση, μίνι μπας και άλλα τέτοια συστήματα για την κυκλοφορία των εμπορικών περιοχών, των πεζών στις εμπορικές περιοχές, οι δικαστικές παρεμβάσεις. Στην κατηγορία των έξυπνων συστημάτων που απαιτείται, όπως είπαμε νωρίτερα, υποχρεωτικά ένα μέρος δημόσιας δαπάνης να δαπανηθεί. Μιλάμε για συγκεκριμένα κλειστά συστήματα Wi-Fi, που και τώρα κλειστά δεν εννοώ ότι θα είναι μόνο για καταστήματα, θα είναι και σχέδιο καταστημάτων, θα έχουν όμως ενιαία ταυτότητα και υποχρεωτικά ενιαία προβολή όλων των επιχειρήσεων μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα. Συστήματα οδοφυσμού, επιχειρηζόμενη κάθε υπολοιμάτων όπως σας είπα, συστήματα περιοχικής διαχείρισης και συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης. Συστήματα δηλαδή εννοούμε πινακίδες ή άλλα ψηφιακά συστήματα, τα οποία θα ενημερώνουν για μια σειρά από πράγματα. Την είσοδο ή την έξοδο στη συγκεκριμένη περιοχή, το ωράριο λειτουργίας, τυχόν προσφορές ή άλλες πληροφορίες που συμμετέχουν στην εμπορική ταυτότητα. Επίσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, στάσεις κλιματιζόμενων λεωφορείων ή όλα αυτά που βλέπετε πίσω. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνω πάρα πολύ ανακτικός εδώ, γιατί αυτό το αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν έχει μοιραστεί. Εξάλλου, όλα αυτά αφορούν τη σύνταξη του φακέλου. Εννοείται ότι ο φάκελος, η πρόταση, όχι μόνο όταν αυτή ολοκληρωθεί, αλλά και κατά τη σύνταξή τη, μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο αντικείμενο συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, συζήτηση των αρχητές, αλλά θα αποτελέσει και αντικείμενο μια τέτοια δεύτερη και τρίτη αναπληκτική συζήτηση, ώστε να γνωρίζει ο καθένα που συμμετέχει και γιατί συμμετέχει. Βλέπουμε πίσω τη διάκριση του οικονομικού αντικειμένου του φακέλου. Διάφορα μικρά εγκληματάκια μπορούν να συζητηθούν παρακάτω. Είναι και ακόμα και σήμερα αντικείμενο συζήτησης και παρατηρήσεων ανάμεσα στους φορείς και στο Υπουργείο. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι κάτι ακροϊκό. Για τις κατασκευές που περιέγραψε νωρίτερα που μπορεί να κάνει ένας ιδιώτης, αφήστε η οικονομική άδεια. Ποιος θα την εκδώσει, ο ιδιώτης ή το Υπουργείο. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν έχει ουδή απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε πει ότι ο ιδιώτης δεν μπορεί να εκφράσει με αυτό, είναι το εκμηνευτήριο του Δήμου, θα αναλάβει ό,τι απαιτηθεί. Αφού τη μελέτη θα την κάνει ο Δήμος τη στιγμή που θα είναι υποχρεωτική για το φάκελο, προφανώς και η αδειοδότηση είναι και αυτή υποχρεωτική το ίδιο. Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας, νομίζω ότι αναφέρονται στην συγκρότηση του φακέλου, στην εκπόνηση της μελέτης, δεν αφορούν εμάς που βρισκόμαστε εδώ για τον λόγο που βρισκόμαστε. Συστρέφω λιγάκι γρήγορα. Ξαναείπα ότι η παράταση στο πρόγραμμα εκδόθηκε, δεν θα δοθεί καινούργια παράταση. Ο χρόνος είναι αρκετός στην περίπτωση που αποφασίσουμε ότι προχωράμε στην υποβολή του και δούμε ότι έχουμε τις προϋποθέσεις. Ο Δήμος ήδη έχει έρθει σε επαφή με συμβούλους για τη συγκρότηση του φακέλου. Όπως είπα και νωρίτερα, δεν θα προχωρήσουν τη συγκρότηση πριν λάβουν τη συμφωνή γνώμη τουλάχιστον 50 καταστηματαρχών. Να σε ενημερώσω, γιατί έχει ρωτηθεί στο διαδίκτυο, ότι ήδη έχουμε στο αρχείο μας δηλώσεις από σημαντικό αριθμό επαγγελματιών, κοντά στους 30, 25, 30. Ωραία.
είναι η ώρα να κάνουμε μια αρχική παρουσίαση του κομματιού της δημόσιας δραπέζης, γιατί αυτό είναι που συγκέντρωσε και αυτό που ενδιαφέρει. Λοιπόν. Βλέπουμε πίσω ένα χάρτη της Google που περιλαμβάνει την προτινόμενη περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. Να την περιγράψω λίγο ως δρόμους που μπορούν να αποτελέσουν ένα εμπορικό κέντρο κοινής πρόθεσης και ταυτότητας στο άσπρος. Έχουμε θεωρήσει αυτό το γραμμοσχεδιασμένο κόκκινο σχήμα. Το σχήμα που ξεκινάει από την είσοδο από Αθήνα, οδηγεί στο Κυκλώνα, στη συνέχεια περιοχή την πλατεία, ανεβαίνει μέχρι το χώρο που ακόμα και σήμερα υπήρχε και αγορά, συνεχίζει και φτάνει μέχρι τα όρια του άσπρου και του οδηγού, το ρέμα, και χτίνεται επίση μέχρι τη διεστάβλωση του ρέμα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο ζήτημα για το γιατί επιλέξαμε αυτή την περιοχή. Επιλέξαμε αυτή την περιοχή γιατί αυτή είναι η εμπορική περιοχή. Επιλέξαμε αυτή την περιοχή γιατί αυτή είναι η εμπορική περιοχή που μπορεί να αποκτήσει μια ταυτότητα με δημόσια παρέμβαση και με προβολή. Και τέλος, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά, τα υποκριτικά του φατήρου που σας είπα νωρίτερα. Στο ερώτημα, γιατί δεν εντάξαμε έναν χώρο στον οποίο παρατηρείται έντονη εμπορική δραστηριότητα, το χώρο του περιφερειακού δρόμου που θα μπορούσε να προσφέρει και να απολαύει και πράγματα, να απολαύσουν πράγματα οι επιχειρηματίες εκεί, η απάντηση είναι ότι με τον προϋπολογισμό του 1,5 εκατομμυρίου κρίναμε ότι δεν θα μπορούσαμε να εντάξουμε και αυτό το χώρο και τον χώρο του. Δύο τυπικές σκέψεις στην επιλογή του χώρου. Θα δείτε παρακάτω ότι είχαμε να απαντήσουμε σε δύο κέρια ερωτήματα. Πρώτο, στην άνευ οργάνωση της εμπορικής κίνησης στον πεζόδρομο και στις επιπτώσεις που αυτή η άνευ οργάνωση φέρνει στην κυκλοφορία του συνόλου στον περιφερειακό δρόμο και στις επιπτώσεις που αυτή φέρνει στον περιφερειακό δρόμο. Και δεύτερον, την τόνωση της εμπορικής κίνησης μέσα στον τουρισμό που αφορά περισσότερους καταστηματάκους. Για να το κλείσω, το αντικείμενο του περιφερειακού δρόμου είναι ένα αντικείμενο που είναι περισσότερο αντικείμενο ενός κοινού δημόσιου έργου και αφορά την κατασκευή παράλληλου δρόμου ή παραδρόμου για να λυθούν τα ζητήματα των συνδέσεων της ασφάλειας οδού. Έργο το οποίο έχει προβληθεί στο πρώτο σχέδιο και δεν αποτελεί επιλέξιμο αντικείμενο σε αυτήν την πρόταση. Αυτοί μιλάνε για κυκλικούς χώρους που μέσα εκεί υπάρχουν επιχειρήσεις. Μιλάνε για κέντρα εμπορικά. Δεν μπορεί μια καταδίκουση, μια διανύκηση διαμόρφωση να αποτελέσει κέντρο στην περίπτωση. Δεν αφήσαμε περιοχές στις οποίες παρατηρείται έντονη εμπορική κίνηση. Σίγουρα αφήσαμε περιοχές στις οποίες υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, δεν μπορεί να είναι αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια λογική σε αυτό το χώρο, γιατί δεν μπορούσε κάποιος να ανοίξει την περιοχή που εκτείνεται σε όλο το άσπρο. Πάμε να δούμε τώρα τη λογική η οποία είναι τη σκέψη μας για την επιλογή αυτού του χώρου. Ήδη από το 2014 και μέσα από μια σειρά από μελέτες και διαπιστώσεις, όπως και το πρωτοβουλίο σχέδιο και άλλα, έχουμε διαπιστώσει και έχουμε σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας και νοσοκομείου ψηφίσει ομόφωνα τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να λυθεί το προβλέπω πρόβλημα του κοινού του άσπρου. Η σκέψη ήταν λοιπόν ότι η σημαντικότερη επέμβαση που μπορεί κάποιος ως δημόσιο έργο να κάνει σε ένα χώρο για την τόνωση της εμπορικής κίνησης, δεν είναι άλλη παρά επεμβάσεις που προκύπτουν στην κατεύθυνση της επίλυσης κυκλοφοριακού ζητήματος του κυμάτων και κυρίως στην εξασφάλιση της σωστής και ομαλής και ασφαλούς κίνησης των πεζών από τον εμπορικό χώρο στον άλλο. Γιατί η άποψή μας είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει εμπορική κίνηση η οποία να γίνεται με τα αυτοκίνητα. Η εμπορική κίνηση γίνεται με τα πόδια σε όλο τον κόσμο. Τότε λοιπόν είχαμε συντάξει δύο μελέτες, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο γενικό πρωτοβουλίο σχέδιο. Μία μελέτη ήταν η κυκλοφοριακή μελέτη του άσπρου συνολικού, και η δεύτερη μελέτη είναι ένα απόσπασμα, έχετε ένα απόσπασμα αυτή πίσω, είναι ένα master plan μια ανάπλαση του κέντρου του άσπρου. Τότε λοιπόν, με τον χώρο της λαϊκής αγοράς υποκατασκευή, είχαμε πει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να μελετάμε πώς θα γίνεται η κίνηση των πεζών μέσα στο κέντρο του άσπρου, ώστε
να λειτουργήσει ο χώρος της λαϊκής αγοράς, όπως πολλές φορές έχω πει, τις 6 τις 7 μέρες της εβδομάδας ως χώρος στάθμευσης. Σε συμπλήρωση του χώρου στάθμευσης που ξέρετε όλοι και υπάρχει, στον οποίο ολοκληρώσαμε το εστιατό του ΣΥΠΟ και μπορεί πλέον να αποτελέσει και αυτό ένα χώρο που θα απορροφήσει αυτοκίνητα. Να απορροφήσει αυτοκίνητα για να φύγουν από το χώρο που καταλαμβάνουν αυτή τη στιγμή, το χώρο των πεζών, και να δώσουν τη δυνατότητα να απελευθερωθεί χώρο και να φτιαχτεί το δίκτυο κίνηση των πεζών. Δίκτυο κίνηση πεζών στο χάρτη που έχουμε πίσω είναι αυτό που πολύ κοντρικά θα το δείξουμε για την ανάλυση παρακάτω. Φαίνεται με τον κεραμιδί χρόνο. Ήδη στο άσπρο έχουν γίνει παρεμβάσει προ την κατεύθυνση όμω από τι προσπαθητικέ. Γνωρίζαμε όλοι πάρα πολλά χρόνια ότι δεν μπορεί κάποιο για δύο βασικού λόγου μέσα στο άσπρο να ξεκινήσει την κατασκευή δικτύου πεζοδρομίων. Ο πρώτος λόγος είναι ο προοδοτικός. Δεν πηγαίνει κανείς σε μια εκτιστάμενη κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς σε μια εκτιστάμενη κατάσταση εύκολα με λύση πρόβλημα της κοινής των πεζών. Όταν μια οικοδομή είναι την άλλη, έχουν εσωτερικές και εξωτερικές πάνω από τον δρόμο, με ξεκόλλη ένα-ενάμιση μέτρο, όπου όλοι τα πεζοδρόμια είναι ιδιωτικά, όλοι τα πεζοδρόμια είναι δημόσια, όπου αλλού υπάρχει γαραζόπλευρα και δεν υπήρχε κανένα οικονομικό περιορισμό τόσα χρόνια που να απαγορεύει στον καθένα να κάνει την κατασκευή όπου ήθελε να την κάνει και με την πλατεία του άσπρου και στο περίπτωση του άσπρου. Μιλάμε για ελληνισμό του άσπρου, ο οποίο στερεί το ορίο, στερεί το καθορισμένο χρήσιμο, στερεί το δεσμεύσεων για το τι θα κάνει ο καθένα. Ο καθένα όπω ξέρετε μπορούσε να φτιάξει το σπίτι μέσα στην πλατεία και ο καθένα μπορούσε να φτιάξει οποιοδήποτε βιοτεχνικό χώρο 50% μέτρα την πλατεία του άσπρου. Το πολυτομικό πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό που σε κάθε σοβαρή κοινωνία και σε κάθε σοβαρό οικισμό είναι αυτό που αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Εδώ όμως το πολυτομικό πρόβλημα για να λυθεί στην περίπτωση τη δική μας απαιτεί πάρα πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να οριστικοποιήσουμε τις δεσμεύσεις, να κάνουμε τις απολογίες που απαιτούνται για να δημιουργήσουμε τους χώρους που θα κινούνται οι πεζοί, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι το πολυτομικό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ποτέ, στα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, δεν υπήρχε δυνατότητα να δοθούν πόροι στην αυτοδιοίκηση για να κατασκευάσει μεγάλε κλίμακε αρχικέ αναβάσει μέσα σε οικισμό. Γι' αυτό λοιπόν, οι δύο αυτέ μελέτε που είχαμε, η κυκλοφορική μελέτη και το μάστι του Καρδάσκη, έμειναν στα σιτάρια, έμειναν στην καρδιά ω μπούσουλε και οδηγοί για τη δυνατότητα που πιθανόν στο μέλλον να μα δοθεί. Με το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Είναι η πρώτη φορά από το 2011 τουλάχιστον που εγώ ασχολούμαι στην κοινά του Δήμου, που δίνεται η δυνατότητα Υπουργείου να χρηματοδοτήσει Δήμο και να κάνει αστικές αναπράσεις σε οικισμού και σε δράσεις. Για τους δύο αυτούς λόγους λοιπόν, εντοπίσαμε ότι αυτή η επέμβαση πρέπει να γίνει και εδώ πρέπει να γίνει. Αυτό που βλέπετε πίσω είναι ένα απόσπασμα από την κυκλοφορική μελέτη του Πολιτισμού Ζάσου και Μελιγούς. Θα πω σε πολύ καλύτερη ανάγκη για να λύσουμε ερωτήσει και απορίε. Όμω, ξαναλέμε ότι το πνεύμα εδώ ποιο είναι. Είναι να συνεχίσει να απολύεται η κυκλοφορία στα οχήματα στου ίδιου δρόμου που σήμερα αυτή εκτελείται. Όμω, να αποτραπεί η δυνατότητα να σταθμεύουν οχήματα για δύο λόγου. Πρώτον, για να μπορεί ο πεζό να περπατάει. Και δεύτερον, για να μην αυτή καθ' αυτή η στάθμευση εμποδίσει την κυκλοφορία των οχημάτων. Και τα δύο φαινόμενα. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει, το έχουν δείξει και την άποψή μα τα πράγματα, να επανέλθει μια παλιά ρύθμιση, η μονοδρόμηση του δρόμου που ξεκινάει από τη γωνία τη πλατεία και οδηγεί στο σταυροδρόμι του Ελλήνικου Συντήματο Μελίγου. Μονοδρόμηση με τη μορφή τη ανόδου προ Μελίγου. Αυτέ είναι οι βασικέ κυκλοφοριακέ τροποποιήσει που προτείνει η κυκλοφορική μελέτη. Αυτό θα ισχύουμε. Προθέτουμε να ισχυθούμε και στο χάρτη που συζητάμε. Για να κάνω μια πλήρη παρουσίαση κατά των δυνατών, σκέφτηκα να ανοίξω το Google Earth, το οποίο έχει μια εφαρμογή που λέγεται Street View. Τι είναι αυτό, σου δίνει τη δυνατότητα, δεν ξέρω αν κάποιο τύχει να το δεν το έχει ξαναγεί τώρα, σου δίνει τη δυνατότητα να δει φωτογραφίες κινούμενος από την υπολογιστή σου. Πάνω σε έναν δρόμο, και για κάτι να δω. Τι δείχνει το Google Earth για την εικόνα τη κίνηση μέσα στο κέντρο του άσπρου. Δείχνει την ίδια εικόνα με αυτή που δείχνουμε στο μυαλό μα. Αποτύπωσα λοιπόν μια σειρά από φωτογραφίε σε κεντρικού δρόμου. Είναι καθημερινέ εικόνε, μπορεί να τι έχουμε. Είναι εικόνε που τι έχουμε δει και καλύτερε και χειρότερε πολλέ φορέ. Όμω, πιθανολογώ ότι θα διαπιστώσει κι εσεί ότι αυτό είναι ο μέσο όρο
της καθημερινής κατάστασης των κοινωνικών στην κοινή του άσκηση. Πάμε λοιπόν, πάμε αριστερά, ξεκινάμε στο Δημαρχείο, αυτοκίνητα επαγγελματισμένα δεξιά, αυτοκίνητα επαγγελματισμένα αριστερά, πρόσφατα βάλαμε κάτι πλαστικούς κόλμους, ούτε και αυτοκίνητα. Δίπλα, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άλλα πράγματα το όχημά τους για να κάνουν φορτοφόρτιο στο κατάστημά τους και το όχημά τους έρχεται να παρκάρει δεξιά και αριστερά σε χώρους στους οποίους άλλοι οι οποίοι θέλουν να πάνε σε δημόσιες υπηρεσίες ή θέλουν να πάνε για να ψωνίσουν καταστήματα σε χρόνο που παρκάρουν, με αποτέλεσμα αυτό που πάνε να περάσει να βρίσκει αυτοκίνητο του παγκοσμίου και δεξιά και αριστερά, σε ένα χώρο που είναι μονόδρομο τουλάχιστον. Συνεχίζουμε ανηφορίζοντας προς τον δρόμο που θα προτείνω να γίνει μονόδρομο. Ένα δρόμο σήμερα τυπική κυκλοφορία, πλάτος 6 έως 7 μέτρων, στον οποίο συγχρόνως παρκάνω αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά. Όταν σε ένα δρόμο 7 μέτρων παρκάνω αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, ο χώρος που μένει ανάμεσα είναι χώρος στον οποίο δεν μπορεί να περάσει μία κυκλοφοριακή ροή και εμείς περιμένουμε να περάσουν δύο. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές, πολλά μεσημέρια, για να πας από την πλευρά του άσπρου προς τα δόντια του εξούδου, να κάνεις και 20 λεπτά. Το αντίθετο ακόμα πιο δύσκολο, γιατί γενικότερα η κίνηση είναι από άσπρου προς δίπλα. Στη συνέχεια θα δούμε αριστερά κάνοντας τον κύκλο της πλατείας ένα κομμάτι στο οποίο δίνει μια ανάπτυξη στο παρελθόν. Ένα κομμάτι στο οποίο υπάρχει μια οργανωμένη κυκλοφορία, δεν υπάρχουν σταθεμένα οχήματα, υπάρχουν πεζοδρόμοι για τους πεζούς, υπάρχουν τραπεζάκια πάνω σε αυτά τα δρόμια, εκεί στο νωρί τώρα. Υπάρχουν ζαρτινιέρες με πράσινο, υπάρχει φωτισμός. Μια ανάπτυξη που έγινε πριν από αρκετά χρόνια και όλοι ξέρετε, θα το πείτε παρακάτω, ότι οδήγησε αντί να οδηγήσει σε αύξηση τη εμπορική κίνηση του συγκεκριμένου δρόμου, μάλλον οδήγησε σε μείωση. Η δική μας εξήγηση σε αυτό είναι ότι αυτή η βέβαια ήταν όπως μας δυναμική, γι' αυτό συνέβη. Δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η εικόνα που βλέπουμε στο κέντρο είναι καλύτερη από την εικόνα που βλέπουμε πάνω από την κάμερα. Τελειώνει η ανάπτυξη στο κάτω δεξιά κομμάτι, αρχίζουν ξανά τα παρακαλισμένα οχήματα. Με τι άλλα για αντικείμενο, για αντικείμενο να πιούμε καφέ. Κάνουμε συνεχίζουμε τον κύκλο της πλατείας. Βλέπω παραδείγματα από το πλάτος του δρόμου είναι επαρκές για να παρκάρει κάποιος και δεν γίνεται η πολυκίνηση. Βλέπω παραδείγματα εδώ, στη δεύτερη αριστερά, όπου ούτε επαρκές είναι το πλάτος, μα ούτε και το πεζοδρόμιο, ίσως για λόγους ψηφιμετρικούς. Δεν είναι πεζοδρόμιο στο οποίο μπορεί να περπατήσει κάποιος, καμία πρόβληση για μερικές ανάγκες εννοείται. Συνεχίζουμε. Έχω ανακατέψει εδώ τις φωτογραφίες, πηγαίνουν τώρα από Αγριονικόλαυρο στο πλατεία του Άσπρου. Βλέπουμε χώρους στους οποίους δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, κανένα. Υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα, δεξιά παρκάρει το μηχανάκι, κανείς δεν μπορεί να περάσει. Εδώ χώρους στους οποίους έχει κατασκευαστεί πεζοδρόμιο, το οποίο όμως δεν είναι ούτε παρκές ούτε ασφαλές για να περπατήσει κάποιος, και ξαναγυρίζουμε στην πλατεία. Τώρα δεν υπάρχει όλο να περιγράφω πράγματα, μπορούμε να το περιέσει και να περιέσει εικόνε όλων μα και τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Η πρόταση είναι απολύτω συγκεκριμένη. Στα κομμάτια που είναι από περού κεντρικά κομμάτια του δρόμου. Ξεκινάμε από γενικό λοιπόν, φτάνουμε πλατεία, φτάνουμε μέχρι την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Στη συνέχεια κάνουμε την κίνηση δεξιά προ το κτίριο του ΟΤΕ, το πραγματικό κέντρο, και φτάνουμε στη διασταύρωση που σήμερα είναι λαϊκή. Κατεβαίνουμε κάτω, μονοδρομώντας τον δρόμο που είναι το πλατείο για κίνηση προς τον Αγιο Νικόλα και τον Καραγκλάστρο, σε κάθε για να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο καλά ο χώρο τη Λαϊκή. Ξαναλέω ότι κάνουμε τον κύκλο τη πλατεία στην 25η Μαρτίου από την οικονομική, φτάνουμε στο σημείο που αρχίζουμε να μονοδρομούμε, πλέον, να συνεχίζουμε τη μονοδρόμηση δηλαδή, του δρόμου του συγκεκριμένου και να την επεκτείνουμε μέχρι την διασταύρωση προς Μενικού στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μονοδρομούμε το χώρο εισόδου προς το υφιστάμενο χώρο στάθμευσης, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι στα 3 μέτρα δεν μπορεί να περάσει μια αυτοκίνητα. 3 μέτρα είναι το αρχικό ποτάμι σε αυτόν τον δρόμο. Θεσμοθετούμε ότι θα γίνει πεζόδρομος και όχι δρόμος υγείας κυκλοφορίας. Ο δρόμος που ξεκινάει από το πάρκινγκ και ανεβαίνει προς την κεντρική πλατεία, γιατί πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα για το πώς ένας πεζός παρκάροντας το όχημά του στον χώρο της στάθμευσης θα περπατήσει για να πάει στην πλατεία. Και ερχόμαστε να προσεγγίσουμε την εγγύηση ενός δύσκολου θέματος, που είναι το πώς θα εξτρέπονται τα οχήματα από αυτό το πάρκινγκ και πώς θα φεύγουν. Ωραία, πώς θα
Υπάρχουν οι δύο δρόμοι που φαίνονται γκρι. Ο ένας αυτός που διασταυρώνεται με τον κεντρικό δρόμο προς παράδειγμα, με όλες αυτές τις άθλιες υποχρεωτικές συνθήκες και την κινδυνότητα που έχει. Και είναι και το δεύτερο κομμάτι ενός δρόμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καλυμπωσμένος και μπορεί με λίγο καλύτερες από όποιες ασφάλειες συνθήκες να εκτονώσει και αυτός μια κυκλοφορία. Το τρίτο που βλέπετε, εδώ από το ποντίκι μου, είναι ο υφιστάμενος αγωγός των ομπρίων, μέσω των οποίων πρόσφατα, δίπλα από τον οποίο πρόσφατα πέρασε διαλόγος του βιολογικού μηχανισμού, για τον οποίο το νομικό τμήμα του Δήμου και εξωτερικοί συνεργάτες ήδη ετοιμάζουν την αγωγή που πρέπει να γίνει για να διεκδικήσουν την αναγκαστική αντιμετωπίση, ώστε να διεκδικεί ένας δρόμος που θα εκτονώνει την κυκλοφορία από τον χώρο της στάθμευσης. Σε όλη αυτή την περιοχή που περιέγραψα, βλέπετε ότι υπάρχει ένα γκρι κομμάτι και ένα κίτρινο κομμάτι. Το γκρι κομμάτι, στην περίπτωση του δρόμου μονής κατεύθυνσης, προτείνουμε να έχει πλάτος 3,5 μέτρα και όλο το υπόλοιπο κατάστρωμα το βάφουμε κίτρινο. Γιατί το βάφουμε κίτρινο? Το βάφουμε γιατί θεωρούμε ότι εκεί πέρα πρέπει να γίνει πεζοδρόμιο και να μπορεί ένας πεζός να περπατά πάνω σε αυτό. 3,5 μέτρα και συνέχεια χώρος για τον πεζό. Άρα, στον χώρο που σας δείχνω, όπου το γκρι τελειώνει πάνω στο κίτρινο, δεν υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης του κύματος. Θα δούμε παρακάτω που προτείνουμε να σταθμεύουμε το κύμα. Το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι ο καθένας θα διαπιστώσει, διαπιστώσει από το κάτι, θα πω ότι είναι ότι ο καθένας διαπιστώνει με τη μία ότι δεν προτείνονται επεμβάσεις δημόσιου έργου πάνω σε όλη την περιοχή παρέμβαση. Είναι ξεκάθαρο γιατί αυτό συμβαίνει, γιατί με 1,5 εκατομμύριο δεν μπορεί να κάνει πεζοδρόμιο σε όλη την περιοχή παρέμβαση. Μα ούτε το πρόγραμμα σου λέει αυτό. Το πρόγραμμα σου λέει ότι η περιοχή παρέμβαση θα έχει το δημόσιο έργο μέχρι τη τάξη των 1,5 εκατομμυρίων και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα που σα είπα. Τι διαδικασίε για τη δικτύωση, για την ενιαία ταυτότητα και για το όφελο των επιχειρηματιών. Πάρα πολλοί έχουμε προσπαθήσει και πάρα πολλοί που θέλουν, και νομίζω ότι ο καθένα το ήθελε, να γίνουν επεμβάσει στο δευτερεύον επαρχιακό δρόμο που ξεκινάει από την καρέλα και οδηγεί στη διασάγωση του παραλιβάστου. Δεν μπορεί να γίνει όμως, γιατί αυτός ο δρόμος δεν μπορεί με κανένα τρόπο να υποκατασταθεί, να υποκαταστήσει την δική κυκλοφορία του Σομονή. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο που να προχωρήσει την κατεύθυνση από τον κόμπο της Ραβούλας προς τον Καρέλα. Άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να περιοριστεί το πλάτος. Δεν υπάρχει υπέρβαση και προηγούμενο. Το μόνο που μπορεί να γίνει, θα δείτε παρακάτω ποιο είναι, μπορεί στις περιπτώσεις που έχουμε είτε διασταυρώσεις είτε προγραμματική πορεία και διάβαση πεζών να κατασκευαστούν βαρέως τύπου, υπερψωμένου τύπου όπως λέγονται, διαβάσεις, οι οποίες αποτελούν συγχρονιστική διάβαση και σαμαράκι. Λοιπόν. Αυτό που σας δείχνω τώρα είναι ό,τι αφορά την παρουσίαση που έχω και συνέχεια θα πάω κατευθείαν σε ένα σχέδιο που με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια μπορούμε να δούμε τις ακριβείς καταρχήν προτινόμενες επεμβάσεις. Το ξεκαθαρίζω πάλι για να μην έχω παρεξηγήσεις. Δεν σας παρουσιάζω το φάκελο. Σας παρουσιάζω τα στοιχεία που ο Δήμος έχει στη διάθεσή του από την κυκλοφοριακή μελέτη και το master plan της περιοχής, τα οποία αυτά είναι που θα δώσουν στους μελετητές για να μοριμάσουν την πρόταση ως αρχικές και δημοτικές κατευθύνσεις από την Παγία του Δήμου. Πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι οι συγκεκριμένες μελέτες έχουν εγκριθεί ομοφόνα από την κοινότητά του, έχουν παραιτηθεί από το Δήμο μας προ διετίες. Σε να πάμε τώρα σε καλύτερη ανάλυση λοιπόν, να δούμε τι περίπου προτείνουμε. Βλέπετε τώρα ξεκάθαρα, είμαστε στον Άγιο Νικόλα, πηγαίνουμε προς την πλατεία. Βλέπετε ξεκάθαρα ποιο είναι το μελλοντικά προτινόμενο κυκλοφορούμενο τμήμα του δρόμου και ποιο είναι το τμήμα που αφορά τους πεζούς. Διαπιστώνουμε εδώ ότι μπορεί να διαμορφωθεί μια ενιαία κυκλοφορία για πεζούς. Μπορεί. Το πλάτος του σημερινού δρόμου είναι αρκετό για να υπάρχουν τα 3,5 μέτρα για τα οχήματα και να παραμείνει και χώρος για τον πεζό. Σε κάποιες περιπτώσεις θα δείτε ότι περισσεύει και χώρος και για στάθμευση. Θα το δούμε παρακάτω. Οι χώροι που τους δείχνουμε με αυτή εδώ τη διαγράμμιση, τα τετραγωνάκια της πλάκης, είναι χώροι στους οποίους προτείνουμε να κατασκευαστούν υπερυψωμένες διαβάσεις για πεζούς. Έτσι. Μοιραία. Όταν αποκλείεις ένα συγκεκριμένο κομμάτι δρόμου
επειδή συγκεκριμένα οικονομικά χαρακτηριστικά, δημιουργήσει την ασφάλεια στον οδηγό ότι δεν έχει τίποτα μπροστά του. Όταν πια η κατεύθυνση είναι ευθεία και δεν υπάρχει διακύμανση στο κράτος του δρόμου, όταν υπάρχει συγκεκριμένο πράσινο δεξιά και συγκεκριμένο πράσινο αριστερά, ο καθένας αισθάνεται ότι αυτός είναι ο δρόμος και το όχημα και πηγαίνει κανονικά. Δεν δίνει τόσο πολύ σημασία στην κάθε κίνηση. Γι' αυτό και όπου αυτοί οι δρόμοι διακόπτονται, βάζουμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, υπερδειξωμένες διαβάσεις, όχι μόνο για τη διάβαση με το χρώμα, αλλά και την κατασκευή σαν άλλα. Λοιπόν, προχωράμε προς την πλατεία. Όπως είπαμε και νωρίτερα στη φωτογραφία του, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην ανατολική μεριά της πλατείας υπάρχει επαρκές πλάτος στον δρόμο για να απορροφηθεί η κίνηση. Εκεί, στο παρελθόν, υπήρχε ο χώρος για τη στάθμευση του ταξί. Προτείνουμε λοιπόν αυτός ο χώρος να παραμείνει και για να δείτε λίγο τι σημαίνουν τα σύμβολα, όπου βλέπουμε χιαστή κόκκινο, η κατεύθυνση που δίνουν τους μελετητές είναι να προτείνουμε εκεί πέρα θέσεις στάθμευσης ταξί, οχημάτων τροφοδοσίας και χρήματα αποστολής. Ο χώρος δεν είναι ανοιχτός δηλαδή για στάθμευση και για ταξί και για φορτοεκπόρτωση και για τον καθένα να σταματήσει για να κάνει κάτι επίγοντο βιαστικό. Προλαμβάνω όμως βλέποντας ότι στον κόκκινο πινακίδα, η οποία έχει χρόνο στάθμευση, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει την πόλια πινακίδα, η οποία μπορεί να φωνήσει στο μυαλό μας και να λέμε ότι όλα θα φωνήσει για 5 λεπτά. Αυτό λέει. Υπάρχει όμως η πινακίδα που λέει ότι επιτρέπεται τη στάθμευση σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων και η διαμόρφωση πάνω στον δρόμο, που δεν θα σταματήσει κάποιος από τον κύκλο του. Ανεβαίνοντας, θα παρατηρήσετε όλοι ότι στην πλευρά ανάμεσα στην βορειοδυτική μεριά της πλατείας έχουμε βάψει επίσης με χρώμα κίτρινο όλο τον δρόμο που σήμερα είναι δρόμος που κυκλοφορεί, αλλά έχουμε βάλει πάνω και αυτές τις τελίστες. Η πρόταση εδώ είναι αυτός ο δρόμος να γίνει δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Είναι δρόμος στον οποίο δεν θα απαγορεύει την κυκλοφορία των οχημάτων. Το οδόστρωμα το όμως δεν θα το τυπεί που ασφαλτικό οδόστρωμα, θα είναι οδόστρωμα το οποίο θα επιτρέπει να περάσει ο καθένας με χαμηλότερη ταχύτητα και με άλλες συνθήκες. Για δύο λόγους επιλέξαμε αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι υπάρχουν και εμπορικά καταστήματα και το Δημαρχείο και το κτίριο της τράπεζας αυτού του δρόμου που απαιτούν την πρόσβαση από την μεταποστολή. Ένα. Και δεύτερον, ότι η αντίστοιχη στροφή που θα μπορούσε να δημιουργήσει την κεντρική κίνηση της πλατείας πάνω από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου έχει άσχημες συνθήκες για να την στρίψει κάποιος και να μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν υπάρχει εναλλακτική λοιπόν που θα δίνει τη δυνατότητα της πλήρους πεζοδρόμησης αυτού του τρόπου. Στη γωνία όμως, που υπάρχει επαρκέστατος χώρος, όπως είπαμε από την πόλη, έχουμε βάλει επίσης την διαγράμμιση κόκκινη με την πρόταση εκεί πέρα να γίνει χώρος για τη διαστάθμευση ατόμων με ειδικές ανάγκες αποκλειστικά. Δίπλα από την τράπεζα, στον χώρο που είναι το τηλέφωνο του ταξί, επίσης υπάρχει αυτή η διαγράμμιση για χώρο με ειδικές ανάγκες, για χώρο στάθμευσης από μερικές ανάγκες και χώρο στάθμευσης κλίματα αποστολών. Καταλαβαίνω και θέλω γιατί σημαίνει αυτό, γιατί η εξωματική διαμόρφωση της πλατείας είναι τέτοια, που από εκείνο το σημείο το καλοτσάκι μπορεί να ανέβει στην πλατεία χωρίς να χρειαστεί η κατασκευή ειδικής ράμπας. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι θα κατασκευάσει μόνο μία ράμπα στην πλευρά που σας δείχνω, στην πορεία πλευρά, και από την άλλη η κίνηση των οδηγών με ειδικές ανάγκες θα μπορούσε να πιέζει. Λοιπόν, κάνοντας τον κύκλο της πλατείας, λοιπόν, βλέπουμε ότι δεύτερο τμήμα του κέντρου του Άστρους, που έχει μονή κατεύθυνση, αλλά έχει επαρκέστατο πλάνος για τη στάθμευση των οχημάτων και καλές συνθήκες κυκλοφορίας πεζών για τρίτους λόγους, η λόγη είναι ότι υπάρχει και ένα θέμα των κατασκευασμών από τον δρόμο, είναι ο χώρος που σας δείχνω εδώ. Ας το πούμε έτσι, η νοτιοδυτική πλευρά του κύκλου της πλατείας. Προτείνουμε και εκεί λοιπόν τη στάθμευση οχημάτων για την πόρταση, ταξί, οχημάτων από τον ειδικές ανάγκες, σε ένα εκτεταμένο χώρο, που λοιπόν να απορροφήσει την καθημερινή ολιγόλεπτη στάθμευση του καθενός. Διάβαση πεζών στη συνέχεια για να αποκτήσουμε ζητήματα κυκλοφορίας που τα νωρίτερα θα είναι, επικινδυνότητες του οδηγού που κατεβαίνει από Τρίπολη. Μονοδρόμηση, όπως είπα νωρίτερα, του δρόμου της 25 Μαρτίου στο κομμάτι από πλατεία μέχρι τη διασταύρωση του Αγίου Νικολάου. Εδώ να σταθώ λίγο και να πω
ότι η δική μας στάση για το θέμα είναι ότι πρόκειται για έναν δρόμο στον οποίο συρρέει πραγματικά μεγάλο κομμάτι αμυγούς εμπορικής κίνησης του άστρου. Και έχει μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε άλλο δρόμο η ασφαλής κίνηση των πεζών, γιατί αυτό αποτελεί κατά την άποψή μας και αντικείμενο λειτουργίας, οικονομικής λειτουργίας του καταστάτου. Όπως είπα και νωρίτερα, δεν προτείνουμε δημόσιες επεμβάσεις με κατασκευές στον δρόμο τον δευτερεύον επαρχιακό πολιτικό, όμως έχουμε μέσα στην λογική παρέμβαση στις επιχειρήσεις αυτού του χώρου, γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να απολαμβάνουν όποιο άλλο όφελος έχει λοιπόν κάθε μια λοιπόν επιχειρήση, και γιατί πρέπει να θέσουμε τον αριθμό των παιδιών. Αυτό που μου έχουν πει απλώς και τελειώνω οι μελετητές είναι ότι μέσα στο δημόσιο έργο δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε στο μυαλό μας την τυπική κατασκευή κράστατο, πεζοδρόμιο, κράστατο. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτή την κατασκευή είτε με μπάρες και ρυθμιζόμενα κορονάκια, τα οποία θεωρώ ότι προσωπικά ότι δεν δείχνει την περίπτωσή μας, είτε όμως και με κατασκευές που δεν είναι επαρκές, είναι όμως αποτρεπτικές για τη στάθμη του οχημάτων. Για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε στους ελάχιστους χώρους που υπάρχουν στο κεντρικό δευτερεύοντα δρόμο που σας έδειξα να υπάρξει λωρίδα βαμμένη πάνω στο δόσπρωμα που να ενημερώνει ότι μέχρι εδώ χωράει το αυτοκίνητο, ότι πρέπει να περπατήσει ο πεζός. Μπορείς όμως να χρειάζεται κατασκευές, γιατί αυτό δεν είναι εφικτό. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Αυτή η κυκλοφορική παρέμβαση και αυτή η κυκλοφορική μελέτη δεν έρχεται να επιβάλλει καμία απαγόρευση που σήμερα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν προβλέπει. Πολλοί θα πούνε, κυρίζω και αριστερά, τόσα χρόνια ακούω παρατηρήσεις οδηγών, με οδηγών ταξί, καταστηματικών, κινήματων ανθρώπων που κινούνται στον χώρο, που τη μία μέρα λένε την κατάσταση είναι αυτή, δεν μπορώ να περάσω, γιατί δεν παίρνει στην αστυνομία την μαθιά από τον Τζουράτσο, και την άλλη μέρα μου λένε με γράψει τα κάτω. Λοιπόν, από τη στιγμή που η στάθμιση για τους γενικούς όρους του κόμματος απαγορεύεται σε δρόμο, όταν μιλάμε για μονή κυκλοφορία, έχει πλάτος κάτω από 7 μέτρα, όταν μιλάμε για διπλή, έχει πλάτος κάτω από 12 μέτρα, τότε είναι αναδρακτικό να σκεφτεί ο καθένας μη φτιάχνει πεζοδρόμιο και να παρκάρουμε. Γιατί το να παρκάρουμε σε έναν χώρο που απαγορεύεται σημαίνει ότι θα μας γράφει η αστυνομία. Αυτά είναι απλά ελληνικά έτσι. Καταλαβαίνω ότι η καθημερινότητα είναι διαφορετική, καταλαβαίνω ότι ζούμε στην Ελλάδα, καταλαβαίνω ότι όλοι λένε γιατί να με γράψει, να μου τις λύσεις ή άσε με λίγο φεύγω, αλλά αν αυτό η συντονία του πολιτική, δεν είναι πολύ τέλειο. Γιατί δεν μπορεί κανείς πεζός να περιμένει λοιπόν κάποια αστυνομία να σφυρίξει και να φύγει το όχημα που υπάρχει μπροστά για να μπορέσει να σηκώσει το τσάκι τη μητέρα του παιδιού. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά λοιπόν. Δεν προτείνουμε καμία ίσως πέρα τη μονοδρόμηση του δρόμου του 25 Μαρτίου, καμία παρέμβαση η οποία θέλει ειδική κυκλοφορική ρύθμιση. Προτείνουμε απλώς αυτό που είναι αυτονόητο, την εφαρμογή του νόμου. Λοιπόν, όποιος έχει απορία, ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τοποθετηθεί αφού πρώτα πει δύο λόγια η Αγγελική και η Ματίνα. Προτίμησα να είμαστε εδώ μαζί σήμερα, η Αγγελική, γιατί την πρώτη στιγμή συνεργάστηκε και ό,τι έχει γίνει με τόσο το κάνει μαζί. Υπάρχει άλλη συνεργασία, ξαναλέω, με το Τζεμπορικό Επιμελητήριο. Το ίδιο εκδημοθήκη και ο λόγο. Να φέρει πρόσωπο, να εκπροσωπεί η Αγγελική και τη Ματίνα την εργασία στην Ελλάδα. Το αρχικό τρέξιμο του πατέρα και να φτάσουμε όπου φτάσουμε.